Γιώτα Αρχοντάκη, επέστρεψε στο στούντιο. Σας το είπαμε εξ αρχής ότι θα μπαινοβγαίνει σήμερα. Και μάλιστα. Και τακτικά και κάθε μέρα. Όσο βρισκόμουν εκτός πλατό, έκανα μία βόλτα στα social media και μας παρακολουθούν οι Λευτέροι. Μας εύχονται καλή αρχή να τους πούμε ότι τους ευχαριστούμε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Ωραία πράγματα. Και να υπενθυμίσουμε να μας στέλνουν οι τηλεθεατές μας τα κακόσκημενα του Ηρακλείου, ό,τι βλέπουν και δεν τους αρέσει, αλλά ό,τι βλέπουν και τους αρέσει. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Πάντως, δεν κάνουμε, δεν διαχωρίζουμε. Σωστά, σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, φωτογραφίες στα προβλήματά σας. Μπορεί να είναι κυκλοφοριακό, μπορεί να είναι μια λακκούβα που σας ταλαιπωρεί καθημερινά, τη βλέπετε και ενδεχομένως να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Μπορεί να είναι ταλαιπωρία σε δημόσιες υπηρεσίες. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, εδώ είμαστε. Στείλτε μας τις φωτογραφίες μας να το αναδείξουμε, μήπως και βρούμε λύση. Βέβαια, αν μας βλέπουν και εκτός Κρήτης, να μας το πούν, να μας ενημερώσουν. Γιατί μας αρέσει να έχουμε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που μας βλέπουν και βλέπουν τη δουλειά μας, τα ρεπορτάζ. Η κριτική της διασποράς, δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Θα επικοινωνούμε και μαζί τους φέτος κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Μπράβο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Μας έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο που πρωταγωνιστής είναι ένα τετράχρονο αγόρι το οποίο ζητάει τη βοήθειά μας. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Και όσο μπορούμε βεβαίως να στείλουμε το μήνυμα προς τον κόσμο. Λοιπόν, βρέθηκα στα Δειλινά, στο σπίτι του τετράχρονου Άγγελου Χρήστου. Είναι ένα τετράχρονο αγόρι, το οποίο 9 μηνών διαγνώστηκε με λευχαιμία. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για την οικογένειά του. Βρεθήκαμε στο σπίτι που μένει, το οποίο είναι πολύ μικρό. Μιλήσαμε με τους γονείς του, οι οποίοι μας είπαν πως πραγματοποιήθηκε η θεραπεία του παιδιού τους, το οποίο πλέον είναι 4 ετών. Όμως χρειάζονται την βοήθεια των κριτικών ώστε να βρουν μία δουλειά οι ίδιοι και να μπορέσουν να καλύπτουν οικονομικά τις μεταφορές και τις μετακινήσεις που πρέπει να κάνουν στην Αθήνα για τις εξετάσεις του μικρού. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, καθώς και μία ακτίδα ελπίδας ξεπροβάλλει μέσα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Βέβαια, μέσα από το βίντεο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε σε αυτό το κομμάτι. Θα πάμε να το δούμε. Απλά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι κάποια στιγμή κάτω χαμηλά στην οθόνη σας θα βρίσκεται το τηλέφωνο της οικογένειας, το κινητό τηλέφωνο του πατέρα. Του κυρίου Ηλία Αραπάκη. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Πάμε να δούμε τον μικρό νικητή, τον μικρό ήρωα, τον Άγγελο Χρήστο και επιστρέφουμε. Φλέβα χτύπησε στους πολίτες η υπόθεση του τετράχρονου Άγγελου Χρήστου, που διαγνώστηκε με λευχαιμία και από τότε η οικογένειά του ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να καταφέρει να σώσει το παιδί της και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Ο κύριος Ηλίας Αραπάκης και η σύζυγός του βρίσκονταν στον Βόλο όταν οι γιατροί τους είπαν ότι ο γιος τους πάσχει από τη σοβαρή αυτή ασθένεια και από τότε ήρθαν τα πάνω κάτω. Η κάμερα της εκπομπής Κρήτη σήμερα βρέθηκε στο σπίτι της τετραμελούς πλέον οικογένειας στα Δειλινά, μέσα σε έναν μικρό χώρο που χωράνε ίσα-ίσα κάποια βασικά έπιπλα. Μιλήσαμε με τους γονείς του Άγγελου Χρήστου, οι οποίοι συναισθηματικά φορτισμένοι περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν όταν έμαθαν ότι ο τετράχρονος έχει λευχαιμία. Πυρετό είχε κάνει και το πήγαμε στο νοσοκομείο. Και είδανε ότι τα αιματολογικά πάνε χάλια, ρε παιδί μου, και κάνει εξετάσεις και βγήκε ότι είχε λευκαιμία. Τότε, όπως είπε ο γιατρός και μου τα είπε, μας στείλανε το ασθενοφόρο από Βόλο, μας στείλανε στην Αθήνα στο ογκολογικό παιδό. Καμία μάνα να μην αισθανθεί αυτό που είχε αισθανθεί. Το κράταγα στα χέρια μου. Είχε πολύ πυρετό, πολύ πυρετό. Η ελπιδοφόρα πτυχή της υπόθεσης είναι ότι η μικρή αδερφή του Άγγελου Χρήστου, η Ειρήνη, ήταν συμβατή δότρια και μπόρεσε να χαρίσει ζωή στον τετράχρονο. Στην ατυχία του γιος μου, κάνανε εξετάσεις την κόρη μου τη μικρή και ήταν η συμβατή δότρια. Και από εκεί και μετά ξεκίνησε ο Γολγοθάς και κάποιες στεναχώριες λόγω του παιδί μου, που έκανε κάποιες χημοθεραπείες, κάποιες συμπλοκές που είχε ο γιος μου, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Για καλή μας τύχη χρειαζόμασταν δότη. Χρειαζόμασταν. Είχα μείνει έγκυο στη διάρκεια. Γέννησα το κοριτσάκι μου, ήταν 100% συμβατή δότρια. Οι γιατροί το φωνάζαν ότι είναι το θαύμα μας.
Το γεγονός όμως ότι έγινε η θεραπεία είναι ο μισός δρόμος από αυτόν που έχει διανύσει η οικογένεια, αφού πρέπει τακτικά να πηγαίνουν στην Αθήνα ώστε ο μικρός να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Εξετάσεις που απαιτούν χρήματα και δεν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς έχουν κάνει έκκληση προς τους κριτικούς να τους βοηθήσουν οικονομικά καθώς δεν εργάζονται. Έχω να πληρώσω το ενίκιο, δεν έχω το φως, πρέπει να πάω στο νοσοκομείο με το παιδί μου. Δεν είναι τώρα να πληρώσω μια εξέταση από τώρα ότι πλούσα την εξέταση αυτή. Δεν ξέρω τι με ξημερώνει και με το παιδί μου, αύριο μεθαύριο. Να έχω μια δουλειά τώρα, μέχρι να μπω σε μια ευθεία. Χίλια ευχαριστώ τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε, που ήρθε, που μου χτύπησε την πόρτα. Χίλια ευχαριστώ. Με δάκρυα στα μάτια, οι γονείς του μικρού αγοριού δείχνουν στην κάμερα πώς ζουν πλέον. Σε ένα μικρό δωμάτιο, μαζί με τα δύο τους παιδιά και με αντικείμενα που πολίτες τους έχουν προσφέρει, ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις που είχαν κάνει και στην κινητοποίηση που υπήρξε για την οικογένεια μέσω των social media. Το μόνο που ζητούν είναι μία δουλειά και ένα σπίτι για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.